Συζητώντας για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν μπορούμε να μην υπογραμμίσουμε την περηφάνεια που νιώθει κάθε γονιός που βλέπει το παιδί του να μεγαλώνει. Ταυτόχρονα, βεβαίως, υπάρχει η αγωνία για το πέρασμα σε μια νέα βαθμίδα της εκπαίδευσης που όλοι ομολογούν ότι έχει τις δικές της ιδιαίτερες απαιτήσεις. Τα ερωτήματα είναι πολλά. Τι θα συναντήσει το παιδί, τι χρειάζεται για να ανταποκριθεί, πώς έχει διαμορφωθεί το τοπίο σήμερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι ένας χώρος που επίσης, όπως και η πρωτοβάθμια, συγκεντρώνει έναν μεγάλο αριθμό μαθητών. Η περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει το 34,4% του σχολικού πληθυσμού των γυμνασίων και το 35,9% του σχολικού πληθυσμού των λυκείων της Ελλάδας. Δηλαδή, πάνω από το 1/3 του μαθητικού πληθυσμού πανελλαδικά στη δευτεροβάθμια συγκεντρώνεται στην Αττική. Και έχει σημασία να εξετάσουμε τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτός ο μεγάλος όγκος μαθητών μορφώνεται, περνάει μεγάλο μέρος της μέρας του και μάλιστα σε ένα ιδιαίτερο στάδιο της ζωής του, όπως αυτό της εφηβείας. Να εξετάσουμε ποιο είναι το εκπαιδευτικό προσωπικό που έχει την ευθύνη για αυτά τα παιδιά, σε ποιες υποδομές μορφώνονται και ποια ζητήματα εμφανίζει η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία. Πριν απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα, θεωρούμε σωστό να σταθούμε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ηλικίας των μαθητών του γυμνασίου και του λυκείου. Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο στη ζωή του παιδιού. Οπωσδήποτε κάθε χρονική περίοδος είναι σημαντική στη ζωή του. Ωστόσο, η εφηβεία κατέχει ξεχωριστή θέση γιατί αποτελεί έναν μεγάλο δρόμο μετάβασης από την παιδική ηλικία προς την ενηλικίωση. Είναι όμορφος δρόμος αλλά και σύνθετος. Αλλάζουν οι σχέσεις με τους ενήλικες και τους συνομήλικους. Διευρύνονται τα ενδιαφέροντα, δημιουργείται έδαφος για αναζήτηση της γνώσης για το πώς κινείται ο κόσμος. Σε αυτή την κρίσιμη φάση, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν όλα εκείνα τα εφόδια που θα επιτρέψουν στο μαθητή και τη μαθήτρια του γυμνασίου και του λυκείου να διαμορφώσει μια ισόρροπα αναπτυγμένη προσωπικότητα που θα του δώσει ερεθίσματα αλλά και βάσεις ώστε να τον βοηθήσει να αγαπήσει τη γνώση, να αποκτήσει στέρεο μορφωτικό υπόβαθρο αλλά και αισθητικό κριτήριο, θα του δώσει αυτοπεποίθηση ώστε να γίνει ένας ενήλικας με όλα τα εφόδια που θα τον κάνουν ικανό να σταθεί στη ζωή. Και φυσικά σε ένα σώμα που αλλάζει όλοι καταλαβαίνουμε και τη σημασία που έχει η επιστημονικά οργανωμένη φυσική αγωγή. Λαμβάνουμε ιδιαίτερα υπόψη και το γεγονός ότι οι χρονιές που περάσαμε δεν ήταν συνηθισμένες. Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις της Άρτεμις Τσίτσικα, αναπληρώτριας καθηγήτριας παιδιατρικής εφηβικής ιατρικής στο ΕΚΠΑ και προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής. Ότι σύμφωνα με τις μελέτες της ομάδας έρευνας για την πανδημία COVID του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΜΑ με τίτλο «Στρατηγικές αναπτυξιακής και εφηβικής υγείας», η απομάκρυνση των παιδιών από το φυσικό χώρο του σχολείου δυσκόλεψε σημαντικά τη μαθησιακή διαδικασία και εκτόξευσε τα ποσοστά διαδικτυακής εξάρτησης και διαδικτυακών συμπεριφορών υψηλού κινδύνου που ήδη ήταν υψηλά στην προ-COVID εποχή. Συγκεκριμένα, οι συμπεριφορές διαδικτυακής εξάρτησης φτάνουν στο 62,7% στον εφηβικό πληθυσμό έναντι 40% προ-καραντίνας, με περίπου 20% να εκδηλώνουν σοβαρή παραίτηση από καθημερινές υποχρεώσεις και δραστηριότητες. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη ότι αναφερόμαστε σε μαθητές και μαθήτριες που βρίσκονται στην εφηβεία και ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες, ας απαντήσουμε στα αρχικά ερωτήματα που θέσαμε. Ποιο είναι το εκπαιδευτικό προσωπικό που έρχεται καθημερινά σε επαφή με αυτά τα παιδιά? Στα γυμνάσια βρίσκονται 10.667 εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων οι 4.857 είναι γεννημένοι πριν το 1965. Και στα λύκεια 7.464 εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων γεννημένοι οι 3.592 είναι πριν το 1965 επίσης. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών έχουν μια σημαντική ηλικιακή απόσταση από τους μαθητές τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εκπαιδευτική διαδικασία. Βεβαίως, ταυτόχρονο μεγάλο πρόβλημα είναι το απαράδεκτο καθεστώς των αναπληρωτών. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα με σοβαρό αντίκτυπο στην ποιότητα της εκπαίδευσης για τους μαθητές και τις μαθήτριες. Τα παιδιά κάθε χρόνο γνωρίζουν αρκετούς νέους καθηγητές, είναι σαν να αλλάζει σχεδόν το σχολείο που φοιτούν. Γιατί σχολείο δεν είναι μόνο η τύχη, είναι το συνολικό σχολικό περιβάλλον και πώς αυτό διαμορφώνεται. Και είναι αδύνατο να χτιστεί μια σταθερή παιδαγωγική σχέση μεταξύ μαθητή και εκπαιδευτικού. Υπάρχουν σοβαρά κενά στην ύλη, αφού για πολλές ειδικότητες η περίοδος τοποθέτησης των αναπληρωτών ξεκινούν σταθερά από τη δεύτερη φάση και φτάνουν μέχρι την τέταρτη, δηλαδή Φλεβάρι-Μάρτι. Εδώ να κάνουμε μία παρένθεση για το ζήτημα των αναθέσεων μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς άλλης ειδικότητας. Με υπουργική απόφαση του 2016 και Υπουργό Παιδεία τον κύριο Φίλη, εισάγεται η γάμα ανάθεση στις αναθέσεις μαθημάτων.
με τον τρόπο αυτό, κενά εκπαιδευτικών καλύπτονται με τους ήδη υπάρχοντες εκπαιδευτικούς, χωρίς προσλήψεις των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Με αλλεπάλληλες υπουργικές αποφάσεις από το 2016 φτάνουμε στο 2020, όπου οι αναθέσεις μαθημάτων αφορούν πλέον και μαθήματα προσανατολισμού της ΓΑΜΑ Λυκείου. Και όλοι καταλαβαίνουμε τι συνέπειες έχει αυτό το νόμιμο κατά τα άλλα μέτρο στη μορφωτική συγκρότηση των μαθητών. Ποια ζητήματα εμφανίζει η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία? Ενώ πολλές συζητήσεις γίνονται μεταξύ γονέων για τις δυσκολίες που συναντάμε στο πώς το παιδί ανταποκρίνεται στα μαθήματά του, πώς προσλαμβάνει το ίδιο την εκπαιδευτική διαδικασία, δεν έχουμε καταφέρει να συζητήσουμε οργανωμένα ένα τέτοιο σύνθετο θέμα μέσα στους συλλόγους γονέων, τις ενώσεις, την ομοσπονδία. Από αυτή την άποψη, νομίζουμε ότι η σημερινή συζήτηση μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση. Ποιες είναι οι διαπιστώσεις που οι ίδιοι γονείς κάνουμε στην προσπάθεια να στηρίξουμε τα παιδιά μας, αλλά και που σε πολλές ενημερώσεις γονέων που γίνονται αυτή την περίοδο διατυπώνονται ακόμα και από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς? Ότι τα παιδιά σήμερα δυσκολεύονται περισσότερο από ποτέ στην κατανόηση ενός κειμένου, διαβάζουν διαγώνια, δεν κατανοούν ολοκληρωμένα το νόημα, πολλές φορές απαντούν λάθος στο διαγώνισμα γιατί δεν έχουν κατανοήσει την εκφώνηση. Ότι η ύλη είναι μεγάλη και δεν βγαίνει. Ειδικά τα μονόωρα μαθήματα, χημεία, βιολογία αλλά και μουσική, οικαστικά ασφικτιούν, ότι η παπαγαλία έχει κυριαρχήσει, ειδικά πηγαίνοντας προς το Λύκειο. Εδώ θα χρειαστεί να σημειώσουμε αυτό που γνωρίζουμε και οι ίδιοι από την πείρα μας, ότι η απομνημόνευση από μόνη της δεν είναι αρνητική. Προφανώς η μελέτη επιστημονικών αντικειμένων στο επίπεδο του σχολείου θα χρειαστεί και συσσόρευση γνώσεων και απομνημόνευση. Όμως είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο η βασανιστική διαδικασία που υπομένουν παιδιά από 13 στους 18 χρονών για μια στήρα αποστήθηση πληροφοριών που δεν συνδέονται μεταξύ τους, που με τον τρόπο που έχει διαταχθεί η ύλη δεν υπάρχει αρχή, μέση και τέλος και δεν έχει τελικό σκοπό. Θα σημειώναμε ότι ειδικά για την τρίτη ηλικίου το ζήτημα της παπαγαλίας έχει πάρει διαστάσεις ενός εξοντοτικού πνευματικού καψονιού για όποιον αντέξει. Επίσης, είναι κοινή διαπίστωση ότι ζητήματα πειθαρχίας έχουν ενταθεί, η διαχείριση της τάξης έχει γίνει πιο δύσκολη και το αποτέλεσμα είναι να χάνεται χρόνος, η ποιότητα του μαθήματος να πέφτει. Βέβαια, όλα αυτά θέλει μια προσοχή, δεν τα αναφέρουμε για να πέσει ο πήχης των απαιτήσεων από την μορφωτική διαδικασία. Και το λέμε αυτό γιατί η πολιτική που υλοποιείται στα σχολεία είναι στο όνομα αυτών των διαπιστώσεων, τόση γνώση όσο μπορεί να αντέξει το παιδί, ότι υπάρχουν αυτοί που τραβάνε και αυτοί που δεν τραβάνε και να προσαρμόσουμε την εκπαίδευση στο επίπεδο του καθένα και πού καταλήγουμε να δουλεύουμε με τους λίγους. Ποιοι είναι οι νόμοι που διέπουν σήμερα τη λειτουργία του σχολείου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση? Έχουν έρθει πολλοί νόμοι με πολλές τυμπανοκρουσίες, με λέξεις που έχουν θετική φόρτιση, όπως αναβάθμιση, αξιοπιστία, ποιότητα, βέλτιστες πρακτικές, διαφοροποιημένη διδασκαλία, ατομικές ανάγκες μαθητή, εισαγωγή του ΠΟΕ στην εκπαίδευση κτλ. Και δυστυχώς η πείρα δείχνει ότι το σχολείο γίνεται χειρότερο χρόνο με το χρόνο, τόσο ως προς την υποδομή του, όσο και ως προς το περιεχόμενό του. Καταρχήν, για την Τράπεζα Θεμάτων. Η συζήτηση για την Τράπεζα Θεμάτων είναι παλιά. Ξεκίνησε με νόμο του 2013, είναι ο 4186, με κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και μετά Νέα Δημοκρατία, Πασόχ και Λάος. Αποσύρθηκε κάτω από τις αντιδράσεις και τα αποτελέσματα που είχε, άφησε μεταξύ τα στέους το 24% των μαθητών και επανήλθε με το γνωστό νόμο του 2020 της Νέας Δημοκρατίας, αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις, είναι ο 4692. Οι δηλώσεις των σημερινών κυβερνητικών στελεχών είναι εγκομιαστικές. Η Τράπεζα Θεμάτων είναι ένας εργαλείο το οποίο εφαρμόζεται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, σχεδόν παντού, και ο στόχος είναι να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη εγκυρότητα και αξιοπιστία γενικώς στο όλο εκπαιδευτικό σύστημα και στις εξετάσεις. Αυτές είναι οι δηλώσεις τους. Ποια είναι η αλήθεια? Ότι τα παιδιά εξετάζονται όχι με βάση την ύλη που έχουν διδαχθεί, αλλά με βάση την ύλη που θα έπρεπε να έχει διδαχθεί. Και ότι η Τράπεζα Θεμάτων στην πράξη λειτουργεί σαν ένας μεγάλος κόφτης για να σπρώξει και άλλα παιδιά στη δίθεν επιλογή να εγκαταλείψουν τη γενική εκπαίδευση. Γιατί όταν το 50% θα είναι θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων και όχι από το διδάσκοντα εκπαιδευτικό, αντικειμενικά θα αυξηθεί η πίεση να βγει η ύλη. Και τότε αναγκαστικά και ο εκπαιδευτικός θα δουλέψει με τα παιδιά που αντέχουν. Άλλα παιδιά μένουν πίσω, συσσωρεύονται κενά που δεν καλύπτονται. Και όλα αυτά με εκπαιδευτικούς που μπορεί να φτάνουν στα σχολεία μέχρι Μάρτι μήνα ή με εκπαιδευτικούς που καλύπτουν μαθήματα με γάμα ανάθεση, δηλαδή μαθήματα που δεν είναι της ειδικότητάς τους. Σε σχέση με την Τράπεζα Θεμάτων, επίσης να πούμε το εξής.
Με στοιχεία που δημοσίευσε η Καθημερινή, κατά τις φετινές προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της 1ης και της 2ης Λυκείου, πάνω από 10 έγραψε το 51,9% των μαθητών στην άλγεβρα, στη γεωμετρία το 52,52%, στη φυσική το 52,6% και στη χημεία το 55,15%. Η Τράπεζα Θεμάτων θα επεκταθεί στην ΓΑΜΑ τάξη γενικών και επαγγελματικών λυκείων με πρώτη εφαρμογή στους μαθητές της ΓΑΜΑ Λυκείου του σχολικού έτους 2022-2023. Καταλαβαίνουμε τι πίεση θα ασκηθεί στα παιδιά της ΓΑΜΑ Λυκείου που στην ουσία θα συμμετέχουν σε δύο τύπου πανελλαδικές εξετάσεις. Μια άλλη ρύθμιση, η οποία είναι και αυτή με τη σειρά της μετατρέπει το Λύκειο σε μια ατελείωτη εξεταστική αρένα, είναι αυτή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής με τον νόμο 4777 του 2021. Παρά τους εύηχους τίτλους, τα αποτελέσματα γνωστά. Με βάση τα στοιχεία της φετινής χρονιάς, η ελάχιστη βάση εισαγωγής άφησε εκτός ανώτατης εκπαίδευσης χιλιάδες υποψηφίους, υπάρχουν τα στοιχεία δημοσιευμένα, και αντίστοιχα άφησε χιλιάδες κενές θέσεις στα ιδρύματα. Επιβεβαιώθηκαν οι εκτιμήσεις της Ομοσπονδίας Γονέων ότι η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι ένα άκρως αντιπαιδαγωγικό μέτρο που θα πλήξει πολύ περισσότερα μαθητές που προέρχονται από οικογένειες οικονομικά πιο αδύναμες. Θα έχει σαν αποτέλεσμα χιλιάδες μαθητές που ονειρεύονται να σπουδάσουν να βρεθούν εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θα οδηγήσει μια νέα δεξαμενή πελατών προς την αγορά της ιδιωτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα ιδιωτικά ΙΕΚ, στα κολέγια που τόσα χρόνια ζουν και βασιλεύουν στην Ελλάδα. Μια άλλη πτυχή που θα θέλαμε να πιάσουμε είναι αυτό για την κατάργηση των καλλιτεχνικών μαθημάτων στο Λύκειο. Οπωσδήποτε συζητώντας για την εκπαίδευση του εφήβου, δεν μπορούμε να μην σταθούμε στην αναγκαιότητα της αισθητικής αγωγής. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι η αισθητική αγωγή του εφήβου πρέπει να αντιμετωπίζεται με ευρύτερο πνεύμα, γιατί δεν πρόκειται μόνο για τη διαμόρφωση στάσης απέναντι στην τέχνη, αλλά και για τη διαμόρφωση συνολικότερης στάσης ζωής, απέναντι στη φύση, στους συνανθρώπους σου, στον ίδιο σου τον εαυτό. Σε τελική ανάλυση, απέναντι σε όλα τα είδη της ανθρώπινης δημιουργικής δραστηριότητας. Απέναντι σε αυτή την αναγκαιότητα, η εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή. Με βάση τον νόμο 4692 του 2020, είναι ο περίφημος νόμος Κεραμέως για την αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις, καταργείται η διδασκαλία των μαθημάτων επιλογής καλλιτεχνική παιδεία στην Α τάξη, γραμμικό σχέδιο και ελεύθερο σχέδιο στη Γ' Λυκείου. Προφανώς, στις βέλτιστες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αισθητική αγωγή περισσεύει για τους πολλούς και κοστίζει και καλλιεργεί ανησυχικά πνεύματα, θα λέγαμε. Γιατί όταν έχει στάση ζωής και αισθητικό κριτήριο, προφανώς θα αναζητήσεις και την ποιότητα στη ζωή σου, και αυτό μάλλον δεν είναι το ζητούμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για να επανέλθουμε στο Λύκειο, αξίζει να σημειώσουμε και μια άλλη πλευρά που υπογραμμίζει και η σύγκλητος της Ενότατης Σχολής Καλών Τεχνών, εκφράζοντας τη διαφωνία της με την κατάργηση του σχεδίου από το Λύκειο. Πέραν της παιδαγωγικής πλευράς, δηλαδή της συμβολής της τέχνης στη διαμόρφωση της προσωπικότητας, υπάρχει και το απαράδεκτο στοιχείο ότι καταργούνται διδεκτικά αντικείμενα που εξετάζονται πανελλαδικά. Το ελεύθερο και το γραμμικό σχέδιο είναι υποχρεωτικά εξεταζόμενα μαθήματα στις πανελλήνιες εξετάσεις και αφορούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής σε τουλάχιστον 15 πανεπιστημιακά τμήματα. Το θέμα της διδασκαλίας του σχεδίου θίγει βεβαίως ευρύτερα το ζήτημα της διδασκαλίας πανελλαδικώς εξεταζόμενων ειδικών μαθημάτων, όπως τα ιταλικά, τα ισπανικά, η αρμονία, ο έλεγχος μουσικών και ακουστικών ικανοτήτων, η μουσική αντίληψη και γνώση, η μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, κανένα από τα οποία δεν διδάσκεται στο Λύκειο. Η πορεία μετατροπής του Λυκείου σε μια εξεταστική αρένα είναι μακρά. Ο εξοβιλισμός των καλλιτεχνικών μαθημάτων και όλων των μαθημάτων κοινωνικών επιστημών από το ορολόγιο πρόγραμμα ειδικότερα και ο περιορισμός της γενικής παιδείας γενικότερα είναι ένα οικοδόμημα που χτίστηκε για το Λύκειο με μεγάλη προσήλωση από όλες τις κυβερνήσεις. Με διάφορες τυμπανοκρουσίες, όπως σεβασμός στην προσωπικότητα των εφήβων, ότι δεν υπάρχει ΓΑΜΑ Λυκείου και ότι πρέπει να την επαναφέρουμε, με την επίκληση της αποδυνάμωσης της παραπαιδείας και άλλα, τελικά τίποτα από αυτά δεν επιτεύχθηκε, γιατί πολύ απλά δεν ήταν ο στόχος αυτός. Στόχος ήταν να περιοριστεί η γενική παιδεία στο Λύκειο. Και αυτό δεν μπορεί να θεωρείται θετική εξέλιξη με βάση την πρόοδο της εποχής μας. Οι νέες επιστημονικές γνώσεις απαιτούν πιο στέρεο υπόβαθρο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι μονόπλευρος. Ο αυριανός επιστήμονας πρέπει να έχει ολόκληρη μόρφωση, όπως επίσης και ο αυριανός τεχνικός. Όλοι πρέπει να ξέρουν ιστορία, σε ποιο κοινωνικό πλαίσιο διαμορφώθηκαν οι μεγάλες κατακτήσεις της ανθρωπότητας, πώς εξελίσσεται η κοινωνία. Το απογοητευτικό ερώτημα που τίθεται δυστυχώς από μαθητές, αυτό γιατί να το μάθω, πού θα μου χρησιμεύσει, ή αυτό μου χρειάζεται στο επάγγελμα που θα επιλέξω για να βγάλω λεφτά, είναι αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής και είναι δικό τους δημιουργήμα.
Ας θυμηθούμε ότι με τον νόμο 4610 του 2019, Υπουργός Παιδείας ο κ. Γαβρόγλου, η γάμα λυκή οδηγείται στην πλήρη φροντιστηριοποίηση με την αφαίρεση όλων των μαθημάτων γενικής παιδείας πλην θρησκευτικών και γυμναστικής και η μείωση των λέξεων, και σε αυτήν την παράμετρο βρίσκεται και η μείωση των λέξεων της έκθεσης. Η Νέα Δημοκρατία διατήρησε αυτή την κατάσταση, κόβοντας επιπλέον τα καλλιτεχνικά και κοινωνιολογικά μαθήματα από το Λύκειο, αφήνοντας μόνο την πολιτική παιδεία στην Α Λυκείου. Οι αλλαγές στο γυμνάσιο επίσης υπηρέτησαν την ίδια κατεύθυνση. Με προεδρικό διάταγμα του 2016, Υπουργός Παιδείας ο κ. Γαβρόγλου, μπορούμε να πούμε ότι διαμορφώθηκε η σημερινή λειτουργία του γυμνασίου. Τα μαθήματα διαχωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, ενισχύοντας τον αντιπαιδαγωγικό διαχωρισμό σε κύρια και δευτερεύοντα. Καλλιεργείται έτσι από πολύ μικρή ηλικία στα παιδιά η λογική μαθήματα που μου χρειάζονται και μαθήματα που δεν μου χρειάζονται. Μειώνονται τα εξεταζόμενα μαθήματα σε 4 στο τέλος της σχολικής χρονιάς, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μειώνεται κατά 3 ώρες. Το Υπουργείο ισχυρίζεται ότι υπάρχει εξορθολογισμός της ύλης στην κατεύθυνση αυτή να μειωθεί. Το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: δεν είναι καλό που μειώθηκε η ύλη? Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή, ούτε ο στόχος του Υπουργείου, του εκάστοτε Υπουργείου, τόσο αθώος. Η μείωση της ύλης δεν αποσκοπεί απλά στη διευκόλυνση των μαθητών και δεν είναι κάτι καινούριο. Και δεν μπορούμε να το δούμε άσχετα από το περιεχόμενο της σχολικής γνώσης. Το πόσο μαθαίνουν τα παιδιά μας είναι άρρηκτα δεμένο με το τι μαθαίνουν τα παιδιά μας. Με απλά λόγια, η μείωση της ύλης από μόνη της δεν συνδέεται με έναν ορθολογισμό που όλοι συμφωνούμε ότι απαιτείται. Για παράδειγμα, αυτή την κατεύθυνση υπηρέτησε η περιβόητη λογική της διαθεματικότητας, με βάση την οποία συντάχθηκαν τα βιβλία και τα προγράμματα της περίοδου 2006-2007, που είναι ακόμα σε ισχύ στο γυμνάσιο, η οποία δεν έχει να κάνει με την αναγκαία σύνδεση των επιστημονικών αντικειμένων, αλλά με τη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής σούπας που δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Σε αυτόν τον άξονα περιορίστηκε στο γυμνάσιο γεωμετρία, που είναι γνωστό ότι βοηθάει στην ανάπτυξη της φαντασίας. Υποβιβάστηκε η φυσική και η χημεία. Η τάση είναι να συμπτυχθούν σε ένα μάθημα όπως στο εξωτερικό και να μην διδάσκονται ως διακριτά αντικείμενα, παρά το γεγονός ότι έχουν αναπτυχθεί σε ξεχωριστές επιστήμες αιώνες πριν. Τα γλωσσικά μαθήματα περιορίζοντας προς το δημιουργικό τους περιεχόμενο, ο φιλόλογος δεν έχει το χρόνο να διδάξει ένα λογοτεχνικό βιβλίο και η μέθοδος που χρησιμοποιείται περισσότερο προσομοιάζει με τη μέθοδο διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας, λες και είσαι τουρίστας. Δηλαδή να καταλαβαίνεις τόσο όσο σου χρειάζονται να επικοινωνήσεις στην καθημερινή σου συναναστροφή. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, όλο αυτό το οικοδόμημα που δημιουργήθηκε με κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σταθερή προσήλωση από όλες τις κυβερνήσεις αξιοποίησε υπαρκτά προβλήματα που η ίδια τους η πολιτική δημιούργησε. Και στο όνομα αυτών των υπαρκτών προβλημάτων δημιουργήθηκε ένα νομικό πλαίσιο που χειροτερεύει ακόμα περισσότερο την εκπαιδευτική διαδικασία και που ρίχνει το επίπεδό της. Ήταν και είναι υπαρκτό το πρόβλημα της γλωσσικής φτώχειας? Ήταν. Προφανώς η λύση δεν είναι η μετατροπή της έκθεσης σε ένα κείμενο 350 λέξεων. Ήταν και είναι υπαρκτό το πρόβλημα της σχολικής αποτυχίας? Υπάρχουν παιδιά που δυσκολεύονται? Προφανώς η λύση δεν είναι η λογική όσοι παίρνουν τα γράμματα στη γενική εκπαίδευση, όσα δεν τα παίρνουν να φύγουν από αυτήν στα 15 τους χρόνια. Και προφανώς η λύση δεν είναι η κατάργηση επιστημονικών αντικειμένων. Ήταν και είναι πρόβλημα η στήρα παπαγαλία και το ατελείωτο τρέξιμο στα φροντιστήρια? Η λύση προφανώς δεν είναι στο διπλασιασμό των εξετάσεων στο Λύκειο? Είναι ένα καινούριο πρόβλημα η εντυνόμενη επιθετικότητα μέσα και έξω από τα σχολεία? Προφανώς η λύση δεν είναι ο εξοβελισμός των καλλιτεχνικών μαθημάτων, η απαξίωση του σχολείου ως χώρου μορφωτικής και πολιτιστικής δημιουργίας. Η λύση θεωρούμε ότι βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση. Και αυτή την κατεύθυνση μπορούμε να τη συναντήσουμε σε ρογμές του σήμερα. Στην αίσθηση ότι έκανε καλά τη δουλειά του καθηγητής όταν είδε στα μάτια των μαθητών του τη χαρά από την απόλαυση της κατάκτησης της γνώσης, της αποκάλυψης του τι γίνεται, τι βρίσκεται πίσω από την επιφάνεια των καιρών, όταν παίρνουν απάντηση στα μεγάλα γιατί και πώς που τους απασχολούν. Από αυτές τις δρογμές φωτίζεται η αναγκαιότητα της εποχή μας. Για ένα σχολείο που θα δουλεύει με όλους και για όλους. Έτσι ώστε κανένα παιδί να μην εμποδιστεί στην εξέλιξη και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, είτε από τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς του, είτε από το μορφωτικό επίπεδο των γονιών του, είτε από μαθησιακές δυσκολίες που απαδειγμένα σήμερα η εξέλιξη της παιδαγωγικής και της ειδικής αγωγής μπορεί να αντιμετωπίσει. Το ξεπέρασμα αυτών των εμποδίων απαιτεί η εκπαιδευτική να είναι σταθερή, ώστε να χτίζεται μια ουσιαστική παιδαγωγική σχέση, να μην χάνονται χιλιάδες ώρες με κενά. Και η εκπαιδευτική διαδικασία να έχει συνέχεια. Να υπάρχει όλο το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό που μπορεί να στηρίξει παιδιά είτε με μαθησιακές δυσκολίες είτε με μορφωτικά κενά.
Με ευθύνη του κράτους να εξασφαλίζονται όλες οι αναγκαίες υποδομές σε εργαστήρια, σε αίθουσες, σε γυμναστήρια, σε αίθουσες εκδηλώσεων, σε βιβλιοθήκες. Δεν μπορούν γονείς και σύλλογοι διδασκόντων να οδηγούνται σε σαφάρι χορηγών για την κάλυψή τους, οδηγώντας το σχολείο τους στον κατήφορο της de facto διαφοροποίησης. Έχουμε ανάγκη από ένα σχολείο που θα δίνει ισότιμα τη σύγχρονη μόρφωση. Ένα σχολείο με αναγκαίες αλλαγές των αναλυτικών προγραμμάτων, με νέα σχολικά εγχειρίδια, σχολικά εργαστήρια που θα ενισχύουν τη θεωρία με την πράξη, με υλικοτεχνική υποδομή και εποπτικά μέσα που θα καλύπτουν τις επαρκτές ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών για δημιουργική αναβάθμιση του μαθήματος. Έχουμε ανάγκη από ένα σχολείο που θα ενισχύει τη γενική μόρφωση. Δεν μπορούν να υπάρχουν μαθήματα διαφορετικών ταχυτήτων. Όλα τα μαθήματα θα έχουν την ιδιαίτερη παιδαγωγική σημασία τους στην ολόκληρη μόρφωση των μαθητών. Και γι' αυτό το σχολείο θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ και να το διεκδικούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.